Μετά να έρθουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ακούω, βρέθηκαν λεφτά, δεν βρέθηκαν λεφτά. Θα βρούμε αν, όχι εμείς, η δικαιοσύνη θα βρει αν πραγματικά υπάρχουν χρήματα ή όχι. Λέω όμως το εξής. Και δεν μιλώ για όνομα κανένα και δεν το συνδέω με κανένα. Λέω όμως για να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Αν ο Δημήτρης Οβέντης ήταν υπουργός και έπρεπε τον επόμενο μήνα να έχει υπογράψει, μάλλον μέχρι τέλος Απρίλη, να έχει υπογράψει μια υπουργική απόφαση η οποία ορίζει τρεις τιμές. Τις χαμηλότερες τιμές με τις οποίες θα πλήρωνε τα φάρμακά του εσείς, κύριε Χασαπόπουλε, η μητέρα, ο πατέρας, η δικιά μου, η μάνα του, κύριε Βρούτση. Και δεν το υπέγραφε ο κύριος Βέντας. Και η τιμή του φαρμάκου ήταν πέντε φορές υψηλότερη. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Δεν πήρε λεφτό ο Βέντας, αλλά κατέστρεψε το ελληνικό δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη. Τις τιμές των γενοσύμων, γιατί τις αυξήσατε? Πάμε λοιπόν, κύριε Βλάχο, επιτρέψτε μου. Όχι, δεν σας επιτρέπω, γιατί λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Είστε αγενέστατος. Επιτρέψτε μου να μιλήσω. Μπορείτε, δεν θα σας διακόψω. Δεν σας διακόψω. Αλλά θα λέτε όλη την αλήθεια. Προφανώς και είστε αγενέστατος με αυτό που κάνετε. Λοιπόν, απαντώ στο δεύτερο ερώτημά σας. Απαντώ στο δεύτερο ερώτημά σας. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Αυτό το ξέρει μόνο η δικαιοσύνη. Το πολιτικό σύστημα μετά την άρση ασυλίας φεύγει πίσω. Σταματάει και κάνουμε μια ευχή όλοι. Να μην υπάρξει πολιτικό πρόσωπο το οποίο να έχει κλέψει δημόσιο χρήμα. Να μην υπάρχει πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει λαδωθεί. Κάνουμε όλοι μια ευχή. Ωραία. Να ήταν εκείνες τις στιγμές και εκείνα τα πρόσωπα τα τελευταία. Κάνω μια ευχή. Το καταλαβαίνω. Εάν οποιοδήποτε κόμμα βάλει στο κάδρο 10 πρόσωπα και τον Βέτα. Θα αποδειχθεί, κύριε Χασαπόπουλε. Ακούστε όμως, μα δεν με ακούτε όμως αυτό που σας λέω. Σας βάζει το όνομά σας επειδή ήσασταν υπουργός μιας κυβερνήσεως. Επί 2 χρόνια λοιπόν το όνομά σας είναι κρεμασμένο στα μανταλάκια. Θα πρέπει να το κάνει δικαιοσύνη, να το ψάξει. Ναι, αλλά. Ας μην το ψάξουμε καθόλου, κύριε Χασαπόπουλε. Ξέρετε, από αυτή την κυβέρνηση βγήκαν τα μαστοδάνεια. Με αυτή την κυβέρνηση βγήκαν τα σκάνδαλα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάνουν αυτό που λέτε εσείς. Θα βάλουμε πολιτικά πρόσωπα. Στο απειρόβλητο ήταν. Ό,τι γουστάραν κάναν. Αλλάζαν κυβερνήσεις μεταξύ τους. Και ήξερε, είπε ο κύριος Βρούτσης, δεν βρήκα τίποτα εγώ. Συγκεκριμένα, εγώ δεν λέω για τον κύριο Λοβέρδο, από τον προηγούμενο. Σιγά μην έβρισκαν. Σιγά μην έβρισκε ο κύριος Βρούτσης από τον κύριο Λοβέρδο ή ο κύριος Λοβέρδο τον κύριο Βρούτση. Άλλαξε ιστορία. Μία υπόθεση. Άλλαξε ιστορία. Μία υπόθεση. Άλλαξε ιστορία. Μπήκαμε λοιπόν στην κυβέρνηση μέσα. Και εμείς λοιπόν λέμε, για να δούμε, ρε παιδιά, Λεβέντικα, τι βρίσκουμε εδώ. Και βρήκαμε σκελετούς. Ούτε το κενό, ούτε δικαιοσύνη, αγαπητέ. Μην το προδικάζετε. Μην το προδικάζετε. Για τους τέσσερις είναι κλειδωμένο. Μην το προδικάζετε. Να μας πει και τον κύριο Πετσίτη ο κύριος Βέτας. Είναι μια συμβουλή ενός μη έμπειρου πολιτικού. Του Τσοχαντζόπουλου δεν τους βρήκατε εσείς. Του Τσοχαντζόπουλου δεν τους βρήκατε εσείς. Μην το προδικάζετε. Δικαιοσύνη. Όχι δικαιοσύνη. Ποιος το βρήκε, κύριε? Αφήστε τώρα, μην το ανοίξουμε. Η δικαιοσύνη το βρήκε, κύριε. Δεν το βρήκε η δικαιοσύνη. Όλα η δικαιοσύνη τα ελέγχει. Κύριε Βέτα, ορθά πρέπει να ελεγχθεί και η υπόθεση Πετσίτη. Και εγώ να ελεγχθώ. Μισό λεπτό, να δείτε. Και εγώ να ελεγχθώ. Ο κύριο Πετσίτη ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ήταν ο κύριο Πετσίτη στο Μέγαρο Μαξίμου? Τον έχω δει, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώ? Ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου? Ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, τι ήταν αυτό που ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου? Δεν το ξέρω. Σύμβουλο ήταν. Όργανο. Σύμβουλο ήταν. Ήταν θεσμικό όργανο. Δεν ξέρω τι ήταν. Εσεί θα μου πείτε. Εγώ δεν ξέρω. Ω φίλο του Πρωθυπουργού ήταν μέσα. Α, δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε, ο κύριο Πετσίτη δεν ήταν. Ο οποίο ήταν θεσμικό όργανο. Ένα λεπτό, κύριε Βλάχο. Ο κύριο Πετσίτη ήταν ο περαστικό που του είπαν μπε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω ποιο μπαίνει στο Μαξίμου, εγώ κύριε Χασαπόπουλο, δεν ξέρετε. Λέω όμω, ρωτάω για να το κρίνω τι ήταν ο κύριο Πετσίτη. Σύμβουλο του κύριου Παπά ήταν. Και. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πώς και. Όχι, ένας πάμε λοιπόν παρακάτω. Από το πουθενά, ο οποίος εμφανίστηκε ότι πρότισε. Το 2015. Ναι. Και θέλουμε τώρα να συμψηφίσουμε. Τι εννοείτε, αν θα πρέπει να έρθει ο κύριος Πετσίτης στη Βουλή? Βεβαίως. Αύριο το πρωί. Το τελειώσαμε. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το τελειώσαμε. Εδώ και ο σήμερα... Βέτας αύριο το πρωί στη Βουλή. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Διαβάζω εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο που ερευνά την ιστορία του ξέπνου αύριου χρήματος, η Γενική Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς, η κυρία Ξεπαπαδέα, διαβάζω εδώ που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ακούστε λίγο. Μετέχει ως σε μέλος ΔΣ εταιρείας που παίρνει δημόσια έργα. Δεν σας το πω ότι δεν μετέχει από τη στιγμή που έχει η κυρία αυτή ασχοληθεί σε με δημόσια την έργα. Άλλο είναι έχει αυτό. Πει ότι δεν έχει άλλο ασχοληθεί. Είναι αυτό. Δεν όχι, είναι εταιρεία την offshore. Α, την offshore. Του Αρτεμίου. Την offshore. Δεν έχει δηλώσει η κυρία ότι δεν συμμετέχει από τη στιγμή που έχει μπει στην γραμματεία και συμμετέχει στην γραμματεία της. Εδώ πάντως λέει ότι μετήχε κανονικά. Δεν θα διαβάζουμε. Στο γενικό. Μα θέλετε να σας το δείξω. Είναι στην εταιρεία του πατέρα. Δεν θα διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όταν είμαι εδώ και δεν μπορώ να απαντήσω για ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι μπροστά μου, κάτι που μου λέτε τώρα, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Λέω όμως, εάν οποιοδήποτε μπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο, το λέω και είμαι ξεκάθαρος, στο καρφί. Άρα και ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πετσίτη. Πού κουλάτε με τον κύριο Παπάτρος? Λέω ότι ήταν σύμβουλος ο κύριος Πετσίτης. Υπάρχει κάποια δικαστική διερεύνηση?
Όχι, αν υπάρχει. Πώς θα γίνει, δηλαδή, θα καλέσει τον κύριο Βλάχο, επειδή τον είδα μπροστά μου στην, αύριο στην. Μα δεν τον είδατε μπροστά σας. Να απολογηθεί. Μα γιατί δεν μου έρχεται και τον κύριο Βρούτσι. Μα δεν είναι έτσι, κύριο Πετσίτη. Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Για όσους ανθρώπους. Εάν επέμβει η δικαιοσύνη, θα μπλέξουν και πολιτικά πρόσωπα. Θα υπάρχει θέμα. Γιατί να υπάρξει θέμα, θα υπάρξει αν υπάρξει. Έτσι θα υπάρξει θέμα. Αν επέμβει η δικαιοσύνη. Όταν κληθεί ο Βέτας και υπάρχει πίσω του πολιτικό πρόσωπο, εάν πραγματικά ο Βέτας εμπλέκεται με έναν τρόπο ο οποίος αποδεικνύεται, προφανώς θα εμπλέκει το πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αλλά έτσι θα εμπλέξει τον κύριο Χασαπόπουλο. Κύριε Βρούτσι, ελάτε για να συζητήσουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για λοβιτούρα 3-5-10 δις τώρα, κύριε Χασαπόπουλε. Μην τα βάζουμε τώρα στο παλάτζο από εδώ. Προσέξτε, εντάξει, δεν τα αφήστε. Μα η εισαγγελία δεν έστειλε προς διερεύνηση το θέμα του κυρίου Λοβέρδου επειδή η ζημιά που υπέστη στο δημόσιο ήταν 1 ευρώ. Καλώς, κύριε Βέτα. Είπε 3 δις. Ακούστε να απαντήσουν και οι υπόλοιποι για να κλείσουμε. Ένα σχόλιο σε τίτλους, κύριε Βέτα. Πραγματικά κάποιο χάνει τη λογική του με αυτά που ακούει ως επιχειρήματα. Από τη μία ακούω. Εντάξει τώρα, κύριε Βρούτσι, τώρα χάνουμε τη λογική του. Η φράση σας είναι. Αφήστε το, γιατί ο κύριος Καμένος μας περιμένει. Να κρυθούν. Βεβαίως. Απ' την άλλη μεριά, όταν αυτά τα προσπαθώνονται, λέμε όχι, μην βάλετε το χέρι στη φωτιά και τα υπόλοιπα. Και όταν λέτε για τον παπά, ο οποίος είχε συνεργάτη τον Αρτεμίου, πηγαίνανε στη Βενεζουέλα με το αεροπλάνο. Όταν βλέπατε έναν άνθρωπο που. Ποιο μπορεί να μπει στο μαξί μου και να είναι πίσω από το πόντιουμ και δίπλα στον Πρωθυπουργό, λέει, μα φταίει ο κύριος Παπάς. Πού το βρήκατε? Είναι ένοχος. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτά δεν στέκουν στη λογική και αυτά θα τα καταδικάσει ο κόσμος. Ξέρετε, ο κόσμος έχει και κρίση και μνήμη και αξιολογεί. Κύριε Βέτα, θα υποστείτε τέτοια ταπείνωση εκλογές. 40 χρόνια. Τέτοια ταπείνωση εκλογές. 40 χρόνια κάνατε πλάκα με τον κόσμο, κύριε Βρούτσι. Κάνατε 40 χρόνια. Καλά. Τον κόσμο. Το συνθήματα θα τα ξεχάσει με τον Πετσίτη, νομίζω, τον κόσμο. 5 χρόνια γυρίσατε την Ελλάδα 100 χρόνια πίσω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή. Γιατί το έφερα, αλλά αφού το άνοιξε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Μαυραγάνη. Έγινε κάτι ασύλληπτο. Η κυρία Τσόγλου και ο ΣΥΡΙΖΑ 6 φορές δημόσια λέγανε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις σε όλα τα κανάλια. Και έφερε η κυρία Μαυραγάνη 250.000 εκκρεμούν. 90 είναι αυτεμπορική, το γράφει σήμερα. Δούλευαν τον κόσμο. Διαβάστε την αυτεμπορική, κύριε Βρούτσι. Τον κόσμο. Το γράφει την αυτεμπορική σήμερα. Ούτε εφημερίδες δεν το βάζετε. Η κοροϊδία είναι απίστευτη. Κύριε, ακουστήκατε. Ένα σχόλιο και κλείνουμε. Ένα σχόλιο. Επειδή οι πολιτικοί παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που γλίτωσε αρκετά δις από τις τσέπες των ασθενών και των καταναλωτών, την έφερε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και την οποία δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για να ξέρουμε ποιος λέει τι και ποιος κάνει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βέτα, τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο για αυτό το ζωηρό διάλογο, ελπίζω ενδιαφέροντα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό να δούμε το διαγωνισμό μας. Εύκολα και γρήγορα μπορείτε να κερδίσετε 1.000 ευρώ εν όψη του Πάσχα. Μέχρι τις 15 Απριλίου τρέχει ο διαγωνισμός, ο μεγάλος διαγωνισμός του Open και της εκπομπής Ωραία Ελλάδος 7. Τι πρέπει να κάνετε, να καλέσετε το 14584. Να στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό στο 14584. Θυμίζω, μέχρι τις 15 Απριλίου, λίγες μέρες μείνανε, σπεύσατε να συμμετάσχετε και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει 1.000 ευρώ λίγο πριν το Πάσχα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε εδώ στο